Ανάδειξε το βιβλίο. Κατερίνα Ατσόγλου με τους συμβολισμούς. Εκδόσεις Βαχικών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Έχετε γεννηθεί στην Κόρινθο, σπουδάσατε λογιστική στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ εργάζεστε στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης του Δήμου Σικιονίων τα τελευταία 15 χρόνια. Το 2018 σπουδάσατε στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Δημιουργικής Γραφής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και παρακολουθείτε σεμινάρια γραφής. Ποίηματα και κείμενά σας έχουν δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικά περιοδικά και blogs, στον ποιητικό πυρήνα, bibliotech, info.gr, το βιβλιονέτ, ενώ δείγματα της δουλειάς σας έχουν συμπεριληφθεί στη δεύτερη και τρίτη ομαδική ποιητική συλλογή των εκδόσεων Διάνυσμα, σε λογοτεχνικά περιοδικά, δύο το λογοτεχνικό δελτίο και στα καλλιτεχνικά ημερολόγια 15, 16, 17 και 19 του διαδικτυακού τόπου, το βιβλιονέτ. Ενώ το Μάιο βραβεύτηκε το δίηγημά σας ο Μίλτος στον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό διηγήματος Κοράλι από τις εκδόσεις Κοράλι. Ζείτε με την οικογένειά σας, αλλά είπατε να μας ενημερώσετε και για τους συμβολισμούς, ναι, όπου θα μας πείτε ακριβώς από πού πνευστήκατε τον τίτλο, αλλά και να μας ενημερώσετε για κάποια ποίηματα μέσα. Νομίζω έχετε το ποίημα «Τα σύμβολα». Όχι, δεν υπάρχει ακριβώς αυτός ο τίτλος, όμως όλα τα ποίηματά μου είναι συμβολικά, γιατί θεωρώ ότι ο άνθρωπος από την γέννησή του χρησιμοποιεί σύμβολα για να δηλώσει καταστάσεις, ιδεολογίες, πολιτικές, κοινωνικές. Για παράδειγμα, το Περιστέρι, όλοι γνωρίζουμε ότι συμβολίζει την ειρήνη. Για μένα το πιο σημαντικό σύμβολο στη ζωή μας είναι η πίστη και η ψυχή. Και μέσα από τους συμβολισμούς θέλω να αγγίξω τις ψυχές των ανθρώπων και να μεταδώσω αυτό το μήνυμα. Αυτό που αναφέρω και στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Ό,τι αγγίζει την ψυχή, εκείνη που στέκει αθέατη, κρυφά μέσα σε σώματα που υποφέρουν, σε σώματα που ζουν το πάθος ή που ήρεμα νικούν το χρόνο, ό,τι αγγίζει την ψυχή είναι ιερό, είναι αγίασμα. Είναι ο λόγος να υπάρχουμε. Ακριβώς. Άρα υπάρχει το στοιχείο της πίστης αρκετά έντονο στην ποιητική συλλογή, αλλά και σε εσάς την ίδια, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος χωρίς την πίστη είναι γυμνός, ενώ η πίστη του δίνει τη δύναμη σε οτιδήποτε πιστεύει. Είτε αυτό είναι ο Θεός, ο οποίος είναι βίωμα, πρέπει να το βιώσεις, του δίνει τη δύναμη να συνεχίσει, να είναι δυνατός, να έχει ηθικούς κανόνες και όρια και έτσι να είναι ευτυχισμένος. Εξάλλου, ο Φιόντορ Ντοστογεύσκη πριν από μένα έχει πει ότι χρειάζεται ο Θεός, αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα. Να δούμε άλλα μηνύματα που έχετε να μας πείτε μέσα από τα ποίηματά σας. Σε αυτή την ποιητική συλλογή κάνω συχνά αναφορές στην κρίση, την οικονομική, την κοινωνική. Είμαι επηρεασμένη από το πρόβλημα των προσφύγων και καταλήγω στις ανθρώπινες σχέσεις, στην έλλειψη της αλήθειας και πόσο αυτό μας επηρεάζει. Η βάση μου είναι ο άνθρωπος, ο ουμανισμός. Είμαι επηρεασμένη από το κίνημα του ρομαντισμού με αυτή την έννοια του ουμανισμού, τον ανθρωπισμό και κυρίως η ψυχή. Να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα. Ναι, φυσικά. Ναι. Πάλι βρέχει. Κυρίως τις ώρες που αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη ζωή. Βρέχονται οι σημαίες, τα λάβαρα, τα σηκωμένα μπαϊράκια βρέχονται. Βαραίνουν, χάνουν τον κυματισμό τους και στέκουν λαβωμένα στον ιστό τους. Και εμείς προσποιούμαστε πως η βροχή μας αρέσει. Ξεπλένει τα πάθη μας, τα λάθη μας και τις υπερβολές μας. Ποτίζει τη γη που έχουμε ανάγκη και κρύβει σε μάτια υγρά τις ενοχές. Να το αναλύσουμε λίγο. Επέλεξα αυτό το ποίημα, επειδή μιλήσαμε για τους συμβολισμούς. Περιέχει σύμβολα όπως είναι οι σημαίες, όπως είναι η βροχή. Για μένα ένα σημαντικό στοιχείο υπάρχει σε πάρα πολλά ποίηματα. Και η έννοια της κάθαρσης, η οποία μέσα από την πίστη, στην πορεία μας προς την αλήθεια, προς το φως, θα έρθει η κάθαρση. Οι άνθρωποι, όταν νιώθουν ενοχές, δεν είναι πάντα ένα αρνητικό συνέστημα, αλλά είναι ένα συνέστημα που θα τον οδηγήσει εν τέλει στην αλήθεια και στο φως. Εξάλλου και το νερό, νομίζω, και η βροχή, έτσι οδηγεί στην κάθαρση. Είτε μεταφορικά, είτε κυριολεκτικά. Άλλα, ωραία. Ίαση. Κρατώ τις λέξεις, τις ποτίζω. Τις φροντίζω, τις αγαπώ. Τις μαθαίνω να κολυμπούν. Στη θάλασσα των ματιών σου. Στον κόλπο των χιλιών σου. Χαμένες, καθώς ήταν τόσο καιρό.
τις μαθαίνω να κρατούν την αναπνοή τους μέχρι να σε συναντήσουν. Είναι η δύναμη της γλώσσας, του λόγου, έτσι. Πόσα μηνύματα μπορούν να περάσουν από τον έναν άνθρωπο στον άλλο, η δύναμη της επικοινωνίας, σαφώς. Έχετε και μικρά πειματάκια στο τέλος, ναι. Μικρούλια, μικρούλια. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι σκέψεις και οι αφορισμοί. Mm-hmm. Γιατί αφορισμοί? Γιατί κάποιες αλήθειες, είτε είναι ο άνθρωπος εκδηλώνει είτε με ένταση, είτε με πίκρα, είτε με αφορισμό. Πάντα θα μένεις να κοιτάς το card postal που θα σου στέλνουν φίλοι και εχθροί. Θα ζεις γιορτές και θα εύχεσαι περαστικά. Ναι. Αυτό δείχνει την απόλυτη μοναξία στη σύγχρονη κοινωνία. Ο άνθρωπος και ο καιρός στις φουρτούνες φαίνονται. Τις άλλες ώρες μαγεμένοι απολαμβάνουμε τη γαλάζια γαλήνη τους. Πάλι το στοιχείο του νερού. Και εδώ, με αυτό το βήμα, θέλω να δείξω ότι πραγματικά, ή στις μεγάλες χαρές, ή στις μεγάλες δυσκολίες, ο άνθρωπος εμφανίζει τον πραγματικό του εαυτό. Εσείς που κάνετε το ψέμα αλήθεια, σταθείτε για μια στιγμή. Λυπηθείτε το αίμα που θα χυθεί από τις μάχες που θα προκαλέσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή, κυρία Τσόγλου, για τους συμβολισμούς από τις εκτός φακικών. Ευχόμαστε καλό τάξιδο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσετε το βήμα να μιλήσω για το βιβλίο. Το Ανάδειξε το βιβλίο φιλοξενείται στον υπέροχο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών, στη Δημητρίου Σουτσού 46. Έχει έναν εκλεκτό φίλο και καλεσμένο συγγραφέα της εκπομπής. Είναι ο κύριος Νίκος Γονίδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχετε έρθει με τους 12 χτύπους. Αστυνομικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Βακχικών. Μάλιστα. Το οποίο μάλιστα πήγε τόσο πολύ καλά, βρίσκεται ήδη στη δεύτερη έκδοση, μέσα σε μία εβδομάδα από ό,τι μας είπατε, διότι έχει αγκαλιάσει το αναγνωστικό κοινό, το οποίο έχει ανταποκριθεί πλήρως και στις βιβλιοπαρουσιάσεις και στα όσα μας λέει το βιβλίο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έγινε ένα ξεκίνημα πάρα πολύ δυνατό, που ούτε και εμείς το αναμέναμε. Ο κόσμος το αγκάλιασε από την αρχή. Και ήδη, όπως είπατε, σε μία εβδομάδα έχουμε προχωρήσει στη δεύτερη έκδοση. Πάμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, σημασία για μας έχουν τα σχόλια του κόσμου, τα ποιοτικά όσον αφορά το βιβλίο αυτό καθ' αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι και το ότι πάει καλά το βιβλίο λέει και αυτό πολλά. Θα θέλαμε να μας πείτε για αυτό το αστυνομικό μυθιστόρημα, να μας πείτε λίγο έτσι για την πλοκή, να μας πείτε για τους χαρακτήρες, τι ακριβώς πρεσβεύουν και αν είναι και άνθρωποι που θα μπορούσαν να είναι και της διπλανής πόρτας. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν και τέτοια στη ζωή μας. Ακριβώς αυτό. Είναι ένα κλασικό αστυνομικό νουάρ, θα έλεγα. Το βασικό του στοιχείο είναι η αμεσότητα και η γλαφυρότητα και από τον τρόπο που είναι γραμμένο και τον χαρακτήρα των κεντρικών ηρώων, η οποία είναι μια παρέα ουσιαστικά. Άνθρωποι καθημερινοί, όπως είπατε κι εσείς. Ο κεντρικός ηρώας είναι ένας detective, ο Μάνος Παυλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει υποθέσεις, θα λέγαμε, φθηνές και έτσι αστείες πιο πολλές φορές για τους φίλους του. Θεωρείται, ας πούμε, είμαι αποτυχημένος. Κάποια στιγμή όμως έρχεται μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για αυτόν για να λάβει μια υπόθεση, η οποία όμως έχει κάποιο ρίσκο από ό,τι φαίνεται και του δίνεται μια προθεσμία να την λύσει μέχρι το τελευταίο λεπτό της τελευταίας ημέρας του χρόνου. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον detective, αλλά καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει ίσως καλά και ότι έχει κάποιο ρίσκο αυτή η υπόθεση. Έτσι ξεκινάει η πλοκή του μυθιστορήματος, το οποίο από τα πρώτα σχόλια των αναγνωστών έχει μια φυσική ροή που μαγνητίζει τον αναγνώστη, δηλαδή πολλοί το τελειώσανε αυθημερώνει σε 2 μέρες. Και από εκεί πέρα έχει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συνθέτουν ένα αστυνομικό, δηλαδή την πλοκή, την ένταση, το μυστήριο και τους ενδιαφέροντες ήρωες, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, έτσι όπως ακριβώς μας το περιγράψατε, ο detective την ακολουθεί την προθεσμία, την πετυχαίνει τελικά, ή δεν θα μου πείτε? Όχι, βέβαια θα σας πω, αλλά νομίζω ότι κάποιος μπορεί να καταλάβει εύκολα αν θα πάρει την υπόθεση ή όχι. Το βιβλίο μπαίνει, η αλήθεια είναι, εισαγωγικά λίγο αργά, αλλά μετά τρέχει πολύ και έχει πάρα πολλές σκηνές κινηματογραφικές. Ο αναγνώστης, από τα σχόλια που φτάνουν σε εμάς, δημιουργεί πολλές εικόνες κινηματογραφικές με βάση το γράψιμο που έχει γίνει και υπάρχει πολλή ένταση. Πράγμα που το θέλουμε στο αστυνομικό για να κρατάει τον αναγνώστη σε μια εγρήγορση.
Σε αυτό σας έχει επηρεάσει καθόλου η δουλειά σας κυρίως σαν προπονητής σκακιού? Μήπως κάνω τη μια κίνηση, περιμένω την άλλη, κάπως έτσι όπως παίζει το σκάκι, παίζουν και στο αστυνομικό μυθιστόρημα? Μπορεί, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να δημιουργήσω σκηνές παραστατικές πολύ, με ένταση για τον αναγνώστη, που να μην τον αφήνουν να χαλαρώσει όσον αφορά το βιβλίο. Δηλαδή ακόμα και κομμάτια που δεν αφορούν αυτά καθ' αυτά την πλοκή του βιβλίου, που δεν είναι κρίσιμα, ας το πούμε, για τη συνέχεια του βιβλίου, ανάλαφρα κομμάτια κτλ. Είναι έτσι δομημένα που να μην αφήνει τον αναγνώστη να αφήσει το βιβλίο. Και να προσθέσω εδώ ότι το βιβλίο έχει και κάποια στοιχεία κωμικά, ελαφριά, για να αποφορτίζουν τον αναγνώστη από τη συνεχή ένταση και την πλοκή κτλ. Δηλαδή είναι ένα μείγμα το βιβλίο. Για να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα λοιπόν. Ναι. Για πείτε μας. Και ένα πολύ έτσι ευρηματικό εξώφυλλο. Ναι, να πούμε ότι είναι σκιτσαρισμένο. Το εξώφυλλο, στο χέρι δεν είναι κομπιούτερ, από τη σύζυγό μου. Α, ωραία, ναι. Ναι, και προσπαθήσαμε να το κάνουμε έτσι πολύ ενδιαφέρον, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα παίζουν ρόλο σε ένα βιβλίο. Σωστά. Όχι μόνο το περιεχόμενο, έτσι. Πάμε και να δούμε το απόσπασμα. Ναι, ναι, βεβαίως. Έφυγε γρήγορα ακολουθώντας ένα ψηλό μειώδη τύπο και ενώ φτάναμε κοντά του, ακούμπησε το όπλο του, αποφασισμένος αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά. Έφτασε σχεδόν δίπλα του και γούλωσε τα μάτια σίγουρος πως τον βρήκε, μα η απογοήτευση σχηματίστηκε γρήγορα στο πρόσωπό του. «Δεν είναι αυτός», είπε ο Μάνος την ώρα που εκείνος μας κοίταξε φοβισμένος, συνεχίζοντας το περπάτημα. Ήταν σίγουρος πως τον είχε δει και συνεχίσαμε την έρευνα, ώσπου η ώρα πέρασε χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ σουρούπωνε, περπατούσαμε ψάχνοντας κάπου να καθίσουμε να φάμε, όταν περνώντας μπροστά από ένα τυφλό ζητιάνο, εκείνος άρπαξε ξαφνικά το Μιχάλη από τον μπατζάκι του παντελονιού του και κοιτώντας τον στα μάτια σαν να έβλεπε, είπε: «Είναι βαθιά στο μπούτσι τα νερά, καλή μου φίλη ξένη. Ερχόμενοι εδώ, τι να σας περιμένει?» Τρομοκρατηθήκαμε και τρεις, ώσπου τράβηξε δυνατά το πόδι του να φύγει, αλλά ο γέρος με τη μεγάλη γενιάδα και τις βαθουλωμένες κόγχες επέμενε τραβώντας τον δυνατότερα. «Είναι βαθιά στο μπούρτσι τα νερά, καλή μου φίλη ξένη. Ερχόμενοι εδώ, τι να σας περιμένει?» «Αφήσέ τον», φώναξα δυνατά και φύγαμε βιαστικά τρομαγμένοι, ενώ νόμιζα πως αυτή τη στιγμή την είχα ξαναζήσει. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο στην Άνω Πόλη πάνω στις τροφές. Ήταν ήσυχο και απομονωμένο, ιδανικό για την περίπτωση, καθώς αν πήγαινε κάτι στραβά, θα φεύγαμε γρήγορα. Αντίθετα από τα στενά δρομάκια του λιμανιού που κινδυνεύαμε να εγκλωβιστούμε. Ήταν και οι δύο πολύ κουρασμένοι όταν έπεσαν για ύπνο. Τηλεφώνησα στη Δήμητρα απλώς για να την ακούσω. Μα μου είπε κάτι που με τάραξε πραγματικά. «Δεν αντέχω να ζω με τον φόβο πως θα σε χάσω, ούτε να μου λες πως την γλιτώσατε φθηνά κάθε φορά. Πάρε με μόνο όταν όλα θα έχουν τελειώσει. Θα σ' αγαπώ για πάντα», είπε κλαίγοντας και έκλεισε τη γραμμή. Το μπούρτζι στο Ναύπλε. Βέβαια. Να, έχει... έχουμε αυτό το τόπο εκεί λοιπόν. Ναι, ναι, έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα τοπία κατά τη διάρκεια του μυθιστορήματος. Στην Αθήνα, στο Ναύπλιο και κάποιες αναφορές στο παρελθόν στο Λονδίνο της εποχής του Τζάκ του Αντεβγάλτη και στην γερμανική κατοχή στην Αθήνα. Ουσιαστικά το βιβλίο είναι ένα μυθιστόρημα με μικρές ιστοριούλες μέσα, με άλλα μυθιστορήματα. Ευρηματικό λοιπόν, κύριε Γονίδη, ήταν οι 12 χτύποι από τις εκδόσεις Βακικών, αστυνομικό μυθιστόρημα, το οποίο έχει πάει ιδιαίτερα καλά από απόψεως πωλήσεων. Θα κάνουν και άλλες βιβλιοπαρουσιάσεις? Βέβαια, βέβαια, θα ακολουθήσουν και άλλες βιβλιοπαρουσιάσεις και εδώ στην Αθήνα και στην επαρχία και στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, λοιπόν. Να είστε καλά. Άλλο ένα θέμα αφιερωμένο στην ομορφιά της γυναίκας έχουμε σήμερα. Και φυσικά με την κυρία Αναστασία Μπελά, γνώριμη της εκπομπής, υπεύθυνη πωλήσεων στην εταιρεία Λοντέρ. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά. Σας χαιρετώ και εγώ, χαίρομαι που σας βλέπω. Και εμείς επίσης, γιατί μας φέρνετε ωραία νέα, γιατί έχετε πρωτοποριακά προϊόντα, πολύ εξελιγμένα, με βάση τη σύγχρονη κοσμητολογία και με βάση τις απαιτήσεις κάθε τύπου δέρματος και κάθε ηλικίας. Γιατί είναι γνωστό ότι κάθε ηλικία δεν έχει τις ίδιες ανάγκες, έχει άλλες απαιτήσεις και θέλει άλλα προϊόντα που να καλύπτουν τις ανάγκες της. Καλό είναι να δούμε λίγο πώς διαφέρει το δέρμα περνώντας ο χρόνος και τι μπορεί να κάνει η κοσμητολογία γι' αυτό. Σε ένα νεανικότερο δέρμα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παρατείνουμε τη νεότητα φυσικά του δέρματος. Οπότε λοιπόν πρέπει να στοχεύσουμε στο να διατηρούμε το δέρμα ενυδατωμένο, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ελαστικότητά του και να καταπολεμήσουμε τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη γύρανση. Έχουμε λοιπόν φτιάξει σειρές που ανταποκρίνονται σε αυτές τις ηλικίες, από 30 και μετά βασικά πρέπει να μπαίνει κρέμα,
οπωσδήποτε, για, ακριβώς για αυτούς τους λόγους, για να έχουμε την πρόληψη. Σειρά λοιπόν ενυδάτωσης, με φυσικά ενεργά συστατικά που έχουμε μέσα αβοκάντο, έλαιο, καναβής, υαλουρονικό, κολαγόνο, ελαστίνη και απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες ημέρας, νύχτας. Εμείς έχουμε δοκιμάσει τα προϊόντα που μας περιγράφετε και έχουμε δει ότι όντως είναι πάρα πολύ ωραία η υφή τους, η απορροφησιμότητά τους και το αποτέλεσμα που δίνουν πάνω στην επιδερμίδα. Όταν οι επιδερμίδες είναι ωριμότερες, έχουμε και να προτείνουμε κάτι, γιατί εκεί βέβαια δεν έχουμε να διατηρήσουμε την νεότητα, θέλουμε να αντιστρέψουμε το χρόνο, εκεί οπότε θέλουμε... το στίχημα είναι πιο μεγάλο. Εκεί λοιπόν έχουμε κάποια θεραπείες αντιγύρανσης, θα τις λέμε από εκεί και μετά, που απευθύνονται σε ηλικίες από 40 και... ή για πρόωρα γυρασμένο δέρμα. Για αυτές τις ηλικίες έχουμε τη σειρά με το χαβιάρι. Κρέμα ημέρας και νύχτας. Βασικό συστατικό το χαβιάρι, το οποίο βοηθάει στην αναγέννηση των κυττάρων. Αυτή η σειρά μπορεί να συνδυαστεί με κάποιους ορούς, υαλουρονικό, κολαγόνο, ελαστίνη, που ενισχύουν τα αποτελέσματα της κρέμας. Όταν μου λέτε ορό, εγώ πηγαίνω στον τρόπο εφαρμογής του ορού, που εσείς προτείνετε μία μοναδική συσκευή, την Hydra Needle, το έχουμε ξαναδεί, το είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, που μέσω από αυτές τις μικρές βελονίτσες που έχει, βοηθάει πάρα πολύ την καλύτερη απορρόφηση των συστατικών και βοηθάει και τον οργανισμό να κάνει την επούλωση και να κάνει το δέρμα μας πιο νεανικό. Σωστά. Βασίζεται στη φιλοσοφία του βελονισμού. Απλά είναι αισθητικός βελονισμός εδώ. Σωστά. Πλέον. Ναι. Αισθητικός βελονισμός. Και μπορεί να γίνει και από μη ειδικούς, από κάθε γυναίκα. Μπορεί να γίνει από μη ειδικούς. Μπορεί κάθε κυρία να κάνει στο σπίτι της τη μεσοθεραπεία και την αντιγύρανσή της με απλά βηματάκια. Είναι σωστό να επισημάνουμε ότι όλα τα προϊόντα έχουν διεθνείς προδιαγραφές και σε αυτό θα ήθελα να μας διαφωτίσετε εσείς που τα ξέρετε για περισσότερο. Τα προϊόντα μας, η εταιρεία Loderm υπάρχει από το 2009, στο εξωτερικό φυσικά, στην Ελλάδα είμαστε πρόσφατοι, τελείως πρόσφατοι. Επίσης να πω ότι τα προϊόντα μας είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα υψηλά ευρωπαϊκά στάνταρ. Επίσης κλείνοντας, θέλω για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι όλες σας οι σειρές απευθύνονται και σε επαγγελματίες. Έτσι δεν είναι? Σε μεγάλες συσκευασίες για επαγγελματίες. Πρέπει να είπα και στην προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε ότι εκεί παρατηρήσαμε ένα κενό. Δηλαδή δεν υπάρχουν natural προϊόντα για επαγγελματίες της ομορφιάς. Ωραία, καλύπτεται λοιπόν σε αυτό το κενό με τις πολύ ωραίες σειρές που έχετε. Και θέλω να σας ευχαριστήσουμε ξανά γιατί αποδεχτήκατε και τη σημερινή μας πρόσκληση και ήρθατε, μας ενημερώσετε και μας δείξατε μια σειρά από πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ανάδειξε το βιβλίο Χαράλαμπος Μωυσίδης, εγγραφέας, από τις εκδόσεις Φυλάτος, Δημοκρατία και Φασισμός. Καλησπέρα. Καλή σας πέρα. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Είναι το νέο σας βιβλίο. Η Δημοκρατία και ο Φασισμός, μας λέτε, δεν είναι τίποτε άλλο από μέθοδοι και εργαλεία χρήσης στα χέρια των εκμεταλλευτών στις ταξικές κοινωνίες. Δεν είναι πολιτεύματα και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Οι θεωρητικοί και πρακτικοί ινστρούκτορες του κομμουνισμού στην πολιτική και στην ιστορία είναι ο Καρλ Μάρξ, ο Φρίντριχ Έγκελς και κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι ήταν γεννήματα της δικής τους κοσμοαντίληψης που απλά πρόσθεσαν κάποια θετικά στοιχεία. Κάποιοι από αυτούς ήταν κρυμμένοι παραποιητές αυτής της κοσμοαντίληψης. Η παραποίηση του κομμουνισμού ήταν η μεγαλύτερη παραποίηση στη γενική έννοια της αλήθειας. Μιας αλήθειας που αποδεικνύει ότι είμαστε άνθρωποι και όχι κάτι άλλο. Λόγος, ανάγκη, αιτία είναι να πούμε την αλήθεια. Είστε λοιπόν γεννημένος στην παλιά Κοκκινιά του Πειραιά, εγγονός προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής και απόγονος θυμάτων του εμφύλιου πολέμου. Ενώ έχετε περάσει από διάφορα στάδια εργασιακά, τώρα εργάζεστε ως δημοτικός υπάλληλος στο Κερατσίνη και Στραπετσόνα. Κερατσίνη, Στραπετσόνα. Ναι. Ενώ ψάχνεστε εσωτερικά και ολοκληρώσατε την έκθεση του πρώτου αυτού βιβλίου. Θέλατε λοιπόν να δείξετε την αλήθεια, να την δείξετε και να την αποδείξετε, γι' αυτό το λόγο και γράψατε. Η μεγαλύτερη ευτυχία για σας είναι τα 4 παιδιά σας, από ό,τι μας λέτε, ενώ σας άρεσε ο μαρξισμός, τον μελετήσατε από πολύ παλιά, γεγονός που καθόρισε τον τρόπο σκέψης και ζωής σας. Διατελέσατε συνδικαλιστής μέχρι και σήμερα σε όλους τους χώρους εργασίας, αλλά και ενεργός πολιτικά σε κάθε φάση της ζωής και καθημερινότητά σας. Αυτό μάλλον εξηγεί και τον τίτλο. Η έντονη πολιτική σας ενασχόληση. Σίγουρα δεν θα μπορούσα ίσως και από θέμα να το πω
συναισθηματικά, γιατί αυτό που κάνω δεν το κάνω με σκοπό κάποια προσωπική φιλοδοξία, αν θέλετε. Το έχω υπερβεί σε όλο το κομμάτι της καθημερινότητάς μου και της ζωής μου, από τις σχέσεις μου με τα παιδιά μου και οτιδήποτε άλλο. Mm. Το κάνω καθαρά ακριβώς για τη γενικότερη κοινωνική μου αποδοχή, επομένως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, ας το πούμε. Σε τι κοινό απευθύνεται το βιβλίο? Το κοινό το οποίο απευθύνεται το βιβλίο, ακριβώς επειδή ο στόχος του είναι η όχι κομματική μεταφορά απόψεων, αλλά οι ιδεολογικές τρόπος σκέψεων και αναφερόμαστε σε πρωτογενείς πηγές, στους δημιουργούς δηλαδή, και όλα αυτά είναι δεμένα με μία διαλεκτική σχέση, αλήθεια, ψέμα, αιτίαση, λόγος και τα σχετικά. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μην αφοράει όλο τον κόσμο. Ανεξαρτήτου πιστεύω, ανεξαρτήτου αντιλήψεων, ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου φίλου και τα σχετικά. Okay. Έχει να κάνει δηλαδή περισσότερο, εκτιμάμε, με τον ίδιο τον άνθρωπο. Σε προηγούμενη εδώ, έτσι, αν μου επιτρέπετε, συνέντευξη που άκουσα για μια συγγραφέας εδώ πέρα, σχετικά με την πίστη. Με την πίστη και την αλήθεια. Είναι δύο πράγματα τα οποία και εμείς, ίσως με άλλο λόγο, ίσως με άλλο τρόπο, ναι, ακριβώς, ναι. Και εμείς ουσιαστικά σε αυτό το σημείο, σε αυτά αναφερόμαστε. Αυτά αναζητούμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Διότι ένα πρόβλημα των κοινωνιών, θα έλεγα σήμερα, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι έχουν οθηθεί σε αυτό που λέμε, έτσι και λίγο γρήγορα το λέω, δεν πιστεύω σε κανένα, δεν πιστεύουμε τίποτα. Δεν έχουμε ελπίδα και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εκτιμάμε λοιπόν ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι και η ελπίδα υπάρχει και τρόπος σωστό σκέψη υπάρχει και πάνω απ' όλα μπορούμε να βρούμε το αύριο πολύ καλύτερα. Να διαβάσουμε και απόσπασμα. Που είναι ενδεικτικό αυτό της διαλεκτικής σκέψης. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα... Α, ναι, αφού το έχετε και στο χαρτί, δεν είναι πρόβλημα. Ναι, ευχαρίστω. Θα ήθελα να πω το εξής. Η λογική, προηγουμένως είχαμε κάνει μία συζήτηση. Δημοκρατία και φασισμός. Ναι. Και κάποια στιγμή στη συζήτηση αυτή βγαίνει το ερώτημα, δημοκρατία είναι και φασισμός, φασισμός είναι και δημοκρατία. Α, την αμφίδρομη αυτή η σχέση. Όχι, δεν είναι δημοκρατία το ίδιο και φασισμός το ίδιο, είναι διαφορετικές. Όμως και τα δύο μέσα στον ίδιο άνθρωπο μπορούν να συνυπάρχουν ταυτόχρονα με βάση και το πλαίσιο που επηρεάζεται από αυτά. Αυτό λοιπόν το πράγμα, η αμφίδρομη αυτή σχέση μέσα στον ίδιο άνθρωπο, όχι με οι ίδιες έννοιες, αυτή η σύνδεση του άσπρου μαύρου, το οποίο δεν καταργεί το άσπρο, ούτε το άσπρο γίνεται μαύρο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν ως απόψεις, ως χρωματισμός, ως σκέψεις, ως αντιλήψεις στον ίδιο άνθρωπο. Για να το δούμε λοιπόν πώς το εννοείτε. Η δημοκρατία, όσο και ο φασισμός, είναι μέθοδοι που συνυπάρχουν μέσα σε κάθε πολίτευμα. Μέσα σε κάθε πολίτευμα που δεν έχει καταργήσει τις ταξικές αντιθέσεις. Απλά είναι ένας τρόπος χειρισμού από τον εχόντων και κατεχόντων την εξουσία, η οποία πηγάζει αποκλειστικά μέσω του ελέγχου της στην παραγωγική διαδικασία του εκάστοτε συστήματος και για τον έλεγχο των παραγωγών εργασίας, των ίδιων των κοινωνιών, αλλά και γιατί μέσω και αυτής της ανάλυσης θέλουμε να δώσουμε το αυτονόητο, ότι δηλαδή η ανάγκη ύπαρξης νέων μεσιών, νέων θεωριών, νέων αντιλήψεων, ενίοτε είναι και εκ του πονηρού. Είναι παραπλάνηση ώστε να μην μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επιστημονικά αποδεδειγμένα μονοπάτια ή αν θέλετε να μην δούμε προς τα που είναι αυτά. Κέρια, η κατάληξη του υπαρκτού σοσιαλισμού, τραυμάτισε κέρια και τον ίδιο τον κομμουνισμό. Σας αναφέρω αποσπάσματα, ναι, 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 τα οποία συνδέουν αυτό που λέμε. Δηλαδή, πώς κάτι το οποίο φαίνεται διαφορετικό από αυτό που είναι,
Ακριβώς γιατί αυτό το πράγμα στη σχέση της καθημερινότητάς του και με τον κόσμο παραποιείται, διαστρέφεται από το αντίθετό του. Αν ενδίδαμε στην ταύτιση του κομμουνισμού με αυτά τα καθεστώτα, θα ήταν σαν να υποχωράγαμε μπροστά στους προσωρινούς νικητές. Τίποτα απ' όλα, ωστόσο, δεν στάθηκε ικανό. Έναν ορισμό του τι εστί δημοκρατία μας δίνει και η Wikipedia. Η δημοκρατία είναι πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από το λαό και υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Κεντρικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία των πολιτών στην άμεση δημοκρατία ή κάποιων αντιπροσώπων στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Επειδή είναι πασιφανές τον ιονδήποτε ότι αυτό το άνωθεν στίγμα στο τι πράγματι συμβαίνει στη δημοκρατία, όχι μόνο είναι στον κόσμο της ουτοπίας σε ιαδήποτε προσπάθεια συσχέτισης με το τι συμβαίνει στην ψευδοδημοκρατία που μας λένε ότι έχουμε σήμερα, αλλά και εν τέλει αυτή η διαδικασία τρόπος έκφρασης και συμμετοχής των λαών, των κοινωνιών, όλων των απανταχού πολιτών, είναι κύριο στοιχείο, βασικό στοιχείο άλλων πολιτευμάτων που έχουν ονοματεπώνυμο. Αν θες να αρρωστήσεις ένα δέντρο, στοχεύεις στη ρίζα του. Αν θες να γκρεμίσεις ένα οικοδόμημα, στοχεύεις στα θεμέλια του. Και αν θες να διαλύσεις την κοινωνία, στοχεύεις στη γυναίκα. Και αυτό έπραξαν. Και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το ρόλο της γυναίκας, το ρόλο της μάνας στην κοινωνία. Μιας και όταν η καταπίεση φτάνει στο σημείο να εκμεταλλεύεται το ίδιο το κύτταρο της ανθρώπινης ζωής, τότε δεν υπάρχει χώρος για να κάνουμε σκέψεις για δημοκρατίες και άλλα τέτοια γραφικά. Μάλιστα. Πώς το θεωρείτε αυτό όσον αφορά τη θέση της γυναίκας? Η θέση της γυναίκας, όπως λέω και σας στο σημείο αυτό, είναι το κύτταρο της ζωής. Είναι η ίδια η ζωή, αν μπορώ εγώ να το τροποποιήσω λίγο. Και είναι η ίδια η ζωή όχι μόνο γιατί γεννάει, αλλά γιατί η ίδια η φύση της γυναίκας είναι αυτός. Δηλαδή, ας σκεφτούμε μια κοινωνία χωρίς γυναίκες. Θα ήταν συνέχεια μια κοινωνία πολέμων, μια κοινωνία καταστροφών, μια κοινωνία μίσους, αν θέλετε. Και εδώ η γυναίκα, αυτή τη διαλεκτική σχέση που προσπαθούμε να αναδείξουμε, παίζει ακριβώς το ρόλο της αγάπης, της πίστης, της ελπίδας μέσα από τη γυναίκα. Η γυναίκα σημερινή ζωή, όσο και αν θέλουμε κάπου να το παρουσιάσουμε ως ισότητες, ως δικαιώματα κτλ., συνεχίζει να είναι το καταπιεσμένο μέλος της κοινωνίας. Ήταν λοιπόν ο κύριος Χάλαμπος Μωυσίδης, εγγραφέας με το «Δημοκρατία και φασισμός», πόνημά του από τις εκδόσεις Φυλάτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μωυσίδη, εγώ για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, γιατί πράγματι θεωρώ ότι χρειάζονται τέτοιες εκπομπές, βοηθάνε τον κόσμο να γνωρίσει πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. «Δημοκρατία και φασισμός», εκδόσεις Φυλάτος, Χάλαμπος Μωυσίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.